η Σαουδική Αραβία σκέφτεται να αγοράσει 100 τουρκικά μαχητικά καν προς αντικατάσταση των F-35 που ζήτησε από τη ΣΥΠΑ. Μη επιβεβαιωμένες αναφορές λοιπόν υποστηρίζουν πως η Σαουδική Αραβία προετοιμάζεται να αποκτήσει σημαντικό αριθμό τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου καν. Αν και τα τουρκικά μέσα δεν έχουν ακόμη σχολιάσει λεπτομερώσεις εν λόγω φήμες, ένας διάσημος τουρκικός λογαριασμός έγραψε στο διαδίκτυο πως η Σαουδική Αραβία εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθευτεί 100 μαχητικά καν από την τουρκική ΤΑΗ. Ο λογαριασμός πρόσθεσε πως η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία θα γίνουν πολύ ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Εμείς να σας υπενθυμίσουμε πως στο παρελθόν το αραβικό κράτος είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του να αποκτήσει αμερικανικής παραγωγής υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35 Lightning II. Ωστόσο λέγεται πως η αμερικανική κυβέρνηση αρνήθηκε να εγκρίνει μια τέτοια πώληση επικαλούμενη παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πλευρά της Ριάντ. Έκτοτε, δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις σχετικά με την Συμφωνία Απόκτησης Μαχητικών 5ης Γενιάς από την Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το Army Recognition, μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές σελίδες σήμερα, η πιθανή απόκτηση μαχητικών καν από τους Σαουδάραβες συζητήθηκε κατά την διάρκεια επίσημης επίσκεψης ενός διοικητή της Σαουδαραβικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Τουρκία. Ο λόγος για τον Τουρκί Μπιν Μπαντάρ Αλ Σαούντ, ο οποίος μαζί με την ομάδα του συναντήθηκε με εκπροσώπους των τουρκικών αμυντικών εταιριών Ρόκετσαν, ΤΑΙ και Άσελσαν. Κατά την συνομιλία με τους Τούρκους, οι Σαουδάραβες λέγεται πως ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες του ΚΑΝ και για την επίτευξη μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Άγκυρας και Ριάντ. Ο Σαουδάραβας στρατιωτικός αναλυτής Χασάν Αλακμπάρ, σχολιάζοντας τις φήμες, ανέφερε πως το ΚΑΝ θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στον αέρα στην περιοχή, ειδικά για χώρες όπως την Σαουδική Αραβία που αναζητούν εναλλακτικές σε εξοπλισμό δυτικής παραγωγής. Ο ίδιος πρόσθεσε πως η αγορά της τουρκικής πλατφόρμας θα αποτελούσε ένα κρίσιμο βήμα για τον εξυγχρονισμό των Σαουδαραβικών ενόπλων δυνάμεων, όπως και για την προσπάθεια του κράτους να μειώσει την εξάρτησή του από τη ΣΥΠΑ. Και φυσικά οι Τούρκοι επιθυμούν να εξάγουν το ΚΑΝ στην Σαουδική Αραβία, γιατί έτσι θα αποκτήσουν ένα στρατηγικό σύμμαχο στην περιοχή. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.